samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Την πρώτη μέρα σχεδόν που ανέλαβα, έτσι, ανεπίσημα κατά κάποιο τρόπο, γιατί πρέπει να βγει και η Διοικητική Επιτροπή να δουλεύουμε όλοι μαζί. Βέβαια, εγώ έχω, όταν κάποιος πάρει πάνω του 50%, εκλέγεται κατευθείαν από την πρώτη ώρα πρόεδρος από την κάλπη που λέμε. Ναι. Όταν δεν πάρει, είναι κάτω από το 50%, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και μαζί με τη Διοικητική Επιτροπή εκλέγει τον νέο πρόεδρο. Ναι. Από την πρώτη στιγμή έγινα αποδέκτης παραπώνων και από την πόλη της Σάμου και από την πόλη του Καρλοβάσου. Πολλά μέλη μας τα οποία είχαν πληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε ήταν αυτό συνάφεια, είτε ήταν ΦΠΑ, είτε ήταν αλληλεγγύη, που είχε πληρωθεί μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, δεν είχε πιστωθεί στο Υπουργείο Οικονομικών η αξία αυτή, σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Ναι. Και είχε ως συνέπεια κάποιοι που έμπαιναν στο τάξης να ζητήσουν φορολογική ενημερότητα να μην τις βγάζει, διότι δεν φαινόταν ότι είχαν πληρώσει. Μάλιστα. Είχε συνέπεια να συσσωρεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην εφορία με το χαρτί της τράπεζας ότι πλήρωσαν την οφειλή τους και να ζητούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Δημιουργήσε λοιπόν μεγάλο θέμα. Δεν ήταν μία και δύο επιχειρήσεις. Ναι. Εγώ είχα αποδέκτης από πολλές επιχειρήσεις, αλλά και από αρκετούς λογιστές, οι οποίοι και αυτοί βέβαια είχαν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Και έφυγε το πρώτο έγγραφο που υπόγραψαν, αν θέλετε, και έφυγε προς το Υπουργείο Οικονομικών και στην Ένωση Ελλήνων Τραπεζών. Mm. Ήταν αυτό που ζητούσα, ότι δεν πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Ενώ υπάρχει η συμφωνία να γίνεται καθάριση μέσα σε τρεις μέρες, από τη στιγμή που καταθέτουν τα χρήματα να καθαρίζουν σε τρεις μέρες προς το Υπουργείο, δεν έχει γίνει. Και ζητάω άμεσα να μην ξαναπαναγευτεί αυτό και να προχωρήσει γρήγορα, διότι δεν μπορούν, ας πούμε, να ταλαιπωρούνται οι συνεπείς επαγγελματίες που άμεσα πηγαίνουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές προς το δημόσιο και ως αντάλλαγμα να παίρνουν την ταλαιπωρία, να είναι αναγκασμένοι να καταφεύγουν να ταλαιπωρούν, αν θέλετε, και τους υπαλλήλους της εφορίας που κι αυτοί έχουν ασχοληθούν με τόσα θέματα, να αποδείξουν το αυτονόητο. Samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.